Και εκεί θα μεταφερθούμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, για την ανταποκρίτριά μας, Κατερίνα Σόκου. Γιατί, Κατερίνα, σε μία ώρα περίπου από τώρα, ο Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός πρόεδρος, θα έχει τηλεδιάσκεψη με ηγέτες της Δύσης πριν προχωρήσει σε ένα ακόμη διάγγελμα. 11 η ώρα Ελλάδος, θα το περιμένουμε. Ναι, σιγά έτσι είναι. Ο πρόεδρος Μπάιντεν θα έχει τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Καναδό Πρωθυπουργό αργότερα σε λίγη ώρα. Θα συζητήσουν τις συνεχιζόμενες διπλωματικές και αποτρεπτικές τους προσπάθειες και αμέσως μετά θα απευθύνει νέο διάγγελμα για την κρίση στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, σε αυτό θα ενημερώσει για τις εξελίξεις στο μέτωπο της διπλωματίας αλλά και για την ανάπτυξη των ρωσικών στρατευμάτων γύρω από την Ουκρανία. Να πούμε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν για το ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο Ουκρανός πρόεδρος θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο εκτός της χώρας του για να παρευρεθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Μονάχου, όπου έχει να μεταβεί βεβαίως και η αντιπρόεδρος Κάμαλ Χάρις. Εκεί είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, όπου υπογράμμισαν τις προσπάθειες ενίσχυσης της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ απέναντι σε μια πιθανή επίθεση της Ρωσίας. Να πούμε ότι στη συνάντησή της εξάλλου και με τους ηγέτες των χωρών της Βαλτικής, η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος είπε ότι δίνουμε προτεραιότητα στη διπλωματία, παραμένουμε ανοιχτοί σε αυτή. Τόνισε όμως ότι είναι ευθύνη της Ρωσίας να δείξει ότι είναι σοβαρή σε αυτή την προσπάθεια. Και να πούμε τέλος ότι στο State Department προβληματίζονται ιδιαίτερα και από την εκένωση του πληθυσμού από την Ανατολική Ουκρανία στη Ρωσία, την οποία χαρακτηρίζουν ως κοινική χρήση ανθρώπων και προσπάθεια της Ρωσίας να αποκρύψει ότι εκείνη είναι η επιτιθέμενη. Πολύ σκληρή γλώσσα. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα.